Ο Τζο Μπάιντεν υποδέχεται στο Λευκό Οίκο τον Γιεν Στόλτεμπεργκ. Στην ατζέντα των συνομιλιών, η στρατιωτική στήριξη στο Κίεβο αλλά και η διεύρυνση του ΝΑΤΟ με την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Αυτό που απασχολεί όμως είναι οι αντιρρήσεις της Άγκυρας στην ένταξη των δύο κρατών στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κλείνει για άλλη μία φορά το μάτι στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει παίξει ένα κύριο ρόλο στο φάιτ against ISIS-Daesh, αλλά και η Black Sea Nation, close to Russia. Of course, Turkey matters for our alliance. Εμείς λέμε ότι δεν μπορούν να γίνουν συμμαχίες με χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία και επιβάλλουν περιορισμούς στη χώρα μας σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Θα γίνει σύμμαχος η χώρα που υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση που μας επιτέθηκε? Την ώρα που το έκτο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Μόσχας υιοθετήθηκε και επίσημα σήμερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι επιπτώσεις στην οικονομία της Ρωσίας γίνονται όλο ένα και πιο αισθητές. Die russische Wirtschaft bricht ein. Die Exporte nach Russland, die Importe nach Russland für die russische Seite, sie gehen dramatisch zurück. Не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в Евросоюзе для того, чтобы обеспечить доставку нефти, переработку ее на нефтеперерабатывающих заводах. Και όλα αυτά την ώρα που ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Τουρκία καταγγέλει πως υπάρχει τουρκικό κύκλωμα που αγοράζει το σιτάρι που κλέβει η Ρωσία από το Κίεβο. Η Μόσχα πάντως επιμένει πως δεν εμποδίζει την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία. Другой пример украинской западной дезинформации – голословное утверждение о том, что Россия якобы препятствует вывозу зерна с территории Украины морским путем, из-за чего якобы миру грозит голод. Всем известно, что вывозу зерна мешают мины, установленные вооруженными силами Украины, а не что-либо еще. Именно это мешает.